Εδώ να σας αναφέρουμε ότι όλες τις ομιλίες της εκδήλωση θα τις παρακολουθήσετε προσεχώς στην εκπομπή με το φακό του Hellenic TV. Στη συνέχεια θα κλείσουμε με ένα βίντεο αφιερωμένο στην Ιερά Μονή Καρακάλου στο Άγιο Όρος. Παρακολουθήστε το. Το Άγιο Όρος, ο υψηπετή και ουρανογή των άθος, το περιβόλι της Παναγίας κατά τη λαϊκή έκφραση, είναι ο τόπος από τον οποίο κατά την παράδοση, πέρασε η Παναγία και έκτοτε το περιβάλλει με την προστασία και τη φροντίδα της. Η Χερσόνησος του Αγίου Όρους φιλοξενεί 20 μονές και αποτελεί μία από τις αρχαιότερες δημοκρατίες του κόσμου. Δικαίως καυχάται η Ορθόδοξη Εκκλησία για το Άγιο Όρος και το χαρακτηρίζει κυβωτό και θησαυροφυλάκιο των Ορθοδόξων δογμάτων και των Ιερών Παραδόσεων. Παρόμοια καυχάται γι' αυτό και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, της οποίας ως αυτοδιοίκητη πολιτεία αποτελεί αναφέρετο και αναπόσπαστο τμήμα της. Η Ιερά Μονή Καρακάλου, η ενδέκατη κατά την τάξη Μονή, βρίσκεται στη βορειοανατολική πλευρά της Χερσονήσου του Άθο, μέσα σε μια κατάφυτη και ιδηλιακή πλαγιά, με απρόσκοπτη θέα τον ορίζοντα του καταγάλανου Αιγαίου. Ο προσκυνητής που θέλει να επισκεφτεί τη μονή Καρακάλου θα πρέπει, φτάνοντας στο λιμάνι της Δάφνης από την Ουρανούπολη, να μεταβεί στο διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, που είναι οι Καριές. Εκεί έχει να επιλέξει ανάμεσα σε δύο διαδρομές για να φτάσει στο μοναστήρι: η μία είναι παίρνοντας τη συγκοινωνία με τον αυτοκινητόδρομο και η δεύτερη, που σαφώς επιφυλάσσει γοητευτικότερες εμπειρίες, με πεζοπορία μέσα από μία τρίωρη διαδρομή από το μονοπάτι φτάνοντας τη Μονή Καρακάλου, ο επισκέπτης μένει ενεός, αντικρίζοντας το επιβλητικό αυτό καστρομονάστηρο μέσα στο καταπράσινο περίγυρο με την πανέμορφη θέα στη θάλασσα. Αντικρίζοντας την καθαρά φρουριακή μορφή της, έρχονται στο νου του οι κερί, τότε που οι πειρατικέ επιδρομές αποτελούσαν μόνιμη απειλή των βυζαντινών παράλιων περιοχών. Ο ψηλός πύργος, οι πολεμίστρες των τυχών, οι ζεματίστρες ήταν αναγκαία στοιχεία της αμυντικής οργάνωσης της Μονής. Ο επισκέπτης εισερχόμενος ευλαβικά από τη μεγαλοπρεπή πύλη της Μονής βρίσκεται στην αυλή της. Ο πυλώνας έχει προπύλιο και βάθος, με δύο πύλες, μία προς τα έξω και μία προς την αυλή και ανάμεσά του το διαβατικό με προσκυνητάρια. Η αυλή είναι στρωμένη με πλάκες χωρίς να λείπουν μικρά πράσινα διαλύματα βλάστησης με παρτέρια από φρουτόδεντρα, λουλούδια και γλάστρες που συμπληρώνουν αισθητικά τον υπαίθριο αυτό χώρο. Οι αλλεπάλληλες φυσικές καταστροφές και διώσεις που υπέστη δημιουργούσαν την ανάγκη οικοδόμηση νέων κτισμάτων δίπλα στα παλαιά. Η σύνθεση όμως των οικοδομικών σχηματισμών νέων και παλαιών έφερε μια νέα συμμετρία σε ένα θαυμαστό σύνολο. Η βυζαντινή τυχοποιία, τα ξύλινα χαγιάτια, η μολυβδοσκέπαστη τρούλη, οι πλακόστρωτες στέγε, ο πύργο, οι πολεμίστρε, οι βαριέ σιδερένιε πόρτε συνθέτουν το μοναστηριακό σύνολο μέσα στο καταπράσινο περιβάλλον του Άθο και το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Όλα τα κτίσματα περικυκλώνουν τον κεντρικό ναό, το καθολικό που είναι αφιερωμένο στους πρωτοκορυφαίου Αποστόλου Πέτρο και Παύλο. Το καθολικό Αγιορίτικο τύπου αποτελείται από το ιερό βήμα, τον κυρίως ναό, τη λιτή και τον Εξονάρθηκα, όλα ιστοριμένα κατά την τάξη. Ειδικά οι τυχογραφίες του Εξονάρθηκα είναι εμπνευσμένε από την αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου. Το τέμπλο του 18ου αιώνα είναι ξύλινο, με ανάγλυφες παραστάσεις και φιλοξενεί εικόνες μεταβυζαντινής εποχής, καθώς και τις τέσσερις εικόνες έργα του ονομαστού αγιογράφου Διονυσίου Εκφουρνά. Η Μονή, αποδίδοντας την προσήκουσα τιμή στη μνήμη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, τελεί κάθε χρόνο στις 29 Ιουνίου Πανήγυρη, κατά την οποία σειραίουν εκατοντάδες προσκυνητές και φίλοι της Μονής για να συνεορτάσουν με την αδελφότητα κεντρική θέση στους εορτασμούς της Πανηγύρεως καταλαμβάνει η ολονύκτη αγρυπνία διάρκειας 12 ώρων χωρίς καμία διακοπή. Στο καθολικό φυλάσσονται περίπου 150 τεμάχια ιερών λιψάνων, τα οποία αποτελούν την πολύτιμη αγιαστική παρακαταθήκη της Μονής. Αυτά που καθημερινά εκτίθενται προς ευλογία των προσκυνητών, είναι τμήματα από τα Ιερά Λείψανα των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, η κάρα του Αποστόλου Βαρθολομαίου, η κάρα του Αγίου Χριστοφόρου, η δεξιά παλάμη του Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Στρατηλάτου, άφθορη από το 230 μετά Χριστό. Κεντρική θέση κατέχει ο μάρτυρα Γεδεών, που υπήρξε πνευματικό θρέμα της Μονής, εγκαταβίωσε σε αυτή επί 35 χρόνια και τελείωσε μαρτυρικά στον Τύρναβο της Λαρίση το 1818. Οι καρακαλινοί πατέρες σεμνήνονται ιδιαίτερα για τα λείψανα του οσιο μάρτυρος γεδεών, ο οποίος είναι μέρος της ιστορίας της Μονής. Η επίσκεψη του προσκυνητή στη Μονή ακολουθεί συνήθως ορισμένο τυπικό. Τον επισκέπτη υποδέχεται ο πορτάρης και στη συνέχεια ο αρχοντάρης ο οποίος παραλαμβάνει το διαμονητήριο και φροντίζει για την περιποίηση του επισκέπτη στο αρχονταρίκι, δηλαδή των ξενώνα της Μονής. Η φιλόξενη αυτή υποδοχή συνοδεύεται από το κέρασμα, που συνήθως και σύμφωνα με τις περιστάσεις περιλαμβάνει καφέ, λουκούμι και ρακί. Στη συνέχεια, οι φιλοξενούμενοι οδηγούνται στους ξενώνες για να εγκατασταθούν σε έναν από αυτούς. Η Μονή διαθέτει 50 κλίνες και φιλοξενεί στους ξενώνες της ετησίως περίπου 7.000 προσκυνητές. Οι ξενώνες διακρίνονται από τη λιτή και απέριτη αγιορείτικη αρχοντιά και καλεστισία. Άλλωστε, αυτά τα γνωρίσματα διέπουν γενικά την αγιορείτικη συμπεριφορά και στάση που παραμερίζει τα ανθρώπινα αυτιά και τους επιτιδευμένους τρόπους, διεισδύοντας στο βάθος και την ουσία της ανθρώπινης κοινωνίας. Ο Φώτης Κόντογλου, με τη γνησιότητα και τη γλαφυρότητα της πένας του επιβεβαιώνει το γεγονός αυτό. Γράφει χαρακτηριστικά. «Άφησα υγιά στους Σιβηρίτες και τράβηξα με τα πόδια και πήγα στο μοναστήρι του Καρακάλου. Και εκεί πέρασα πολύ καλά. Οι πατέρες με είχανε σαν δικό τους». Οι προσκυνητές που σειραίουν στη Μονή είναι Έλληνες Ορθόδοξοι, αλλά και πολύ ξένοι Ομόδοξοι, φανερώνοντας έτσι την οικουμενικότητα του Αγίου Όρους. Ακόμα όμως υπάρχουν και ετερόδοξοι που έλκονται από την πνευματική γνησιότητα και αυθεντικότητα του τόπου και επισκέπτονται αυτόν με σκοπό να γνωρίσουν τον πλούτο και το βάθος της ορθόδοξης πίστεως και ζωής. Οι προσκυνητές της Μονής προέρχονται από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Είναι διακεκριμένοι άνθρωποι της πνευματικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής του τόπου, αλλά και απλοί άνθρωποι, που όλοι χωρίς διακρίσεις, ισότιμα και αδελφικά, μετέχουν της κοινή ζωής, έστω και για λίγο, που προσφέρει απλόχερα η καρακαλινή αδελφότητα. Σταθμό στον κατάλογο των επισκεπτών αποτελεί η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου, ο οποίο ελάμπρινε και ετίμησε τη μονή, ως κεφαλή τη Ορθοδοξία και πνευματικό προϊστάμενο του συνόλου τη Αθωνικής Πολιτείας. Βασικό τμήμα του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής καταλαμβάνει η τράπεζα, μεγάλη ορθογώνια αίθουσα που κτίστηκε το 1875 και καταλήγει σε αψίδα. Σε ένα σημείο της αίθουσας βρίσκεται το αναλόγιο, από το οποίο ο αναγνώστης αναγιγνώσκει ένα ψυχοφελές ανάγνωσμα, ενώ μοναχοί και προσκυνητές μετέχουν του κοινού γεύματος. Η τράπεζα αποτελεί συνέχεια της θεία Λατρείας, γι' αυτό ακολουθεί και συγκεκριμένο τυπικό. Το εικονοφυλάκιο και η έκθεση κοιμιλίων είναι ο χώρος όπου φυλάσσονται τα κιμίλια, βαρύτιμα λειτουργικά σκεύη, ιερά άμφια και οι παλαιές εικόνες της Μονής. Τεράστιο ιστορικό και επιστημονικό ενδιαφέρον έχει η βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Καρακάλου, η οποία στεγάζεται σε χώρους της βόρειας πτέρυγας της Μονής. Η Μονή διαθέτει πλουσιότατη συλλογή σε χειρόγραφους κώδικες, παλέτυπα και νεότερες εκδόσεις με θεολογικό, εκκλησιαστικό, φιλολογικό, αρχαιολογικό, λαογραφικό και ιστορικό περιεχόμενο. Στο χώρο αυτό φυλάσσεται και το ιστορικό αρχείο της Μονής με βυζαντινά και μεταβυζαντινά έγγραφα, αλλά και σύγχρονα με πολύτιμα στοιχεία και πληροφορίες για την ιστορία του Αγίου Όρους γενικά και της Μονής ειδικότερα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει το ιστορικό αρχείο που φυλάσσεται στη βιβλιοθήκη της Μονής. Γενικότερα, τα ιστορικά αρχεία των Αγιορείτικων Μονών είναι πλουσιότατα σε βυζαντινά και μεταβυζαντινά χειρόγραφα. Τα σημαντικότερα από αυτά είναι τα χρυσόβουλα και μολυβδόβουλα βυζαντινών αυτοκρατόρων και τα πατριαρχικά σιγίλια. Η Ιερά Μονή Καρακάλου διαθέτει ενσωματωμένα στο κυρίως κτηριακό συγκρότημά της οκτώ παρεκκλήσια, τα οποία εξυπηρετούν τις καθημερινές λατρευτικές ανάγκες των πατέρων της Μονής. Τα παρεκκλήσια λειτουργούν τακτικά τις καθημερινές μετά τον όρθρο που γίνεται στο κεντρικό ναό, καθολικό. Στα παρεκκλήσια βρίσκονται μοναδικής αξίας φορητές εικόνες, οι οποίες παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις εικονογραφικές περιόδους του Αγίου Όρους. Πάνω από τη βαριά καστρόπορτα της Μονής υψώνεται ένας θεόρατος και γεροχτισμένος πύργος που βιγλίζει το πέλαγος. Είναι ο πιο όμορφος και καλογραμμένος πύργος σε όλο το Αγιον Το λέει άλλωστε και ένα παλιό δύστιχο. Καμπάνα το παιδινί και τράπεζα της Λαύρας και πύργος Καρακαλινός και τάξης των Ιβύρων. Το ύψος τούτου του πύργου το τριγυρίζουν 20 γερά μπιντένια. Ψηλότερα από τη μέση του βρίσκεται σε κάθε πλευρά του και από μία σειρά καταχύστρες που πιάνει όλο το μάκρος του και που στηρίζονται σε πελεκιμένα από γρανίτι δόντια. Το πάνω μέρος τους το ομορφοστολίζει μία σειρά από τέσσερις τυφλές καμάρες. Κάτω από τη μέση του στην άκρια βρίσκεται ακόμα άλλη μία μικρή καταχύστρα ο καρακαλινός πύργος έχει εμπνεύσει και τον άγγελο Σικελιανό, ο οποίος το ποίημά του με τίτλο «Τα Περιστέρια» γράφει. Τα Περιστέρια στη Μονή του Καρακάλου Γύρω από τον πύργο Σύγνεφο Η ίσκη στο τοίχο του πύργου Γυρίζουν ένα γύρο όλα μαζί αριστερά, έπειτα δεξιά, έπειτα κάθονται πάνω στα μουράγια. Εκτός από τα παρεκκλήσια τα ευρισκόμενα εντός των τυχών της Μονής, υπάρχουν και άλλα έξω από τον περιβολό τη. Ξεχωριστή θέση για τη ζωή και την πνευματική αναζήτηση των πατέρων κατέχει το κημητήριο με το οστεοφυλάκιο και τον κημητηριακό ναό των Αγίων Πάντων, γύρω από τον οποίο ενταφιάζονται οι κοιμηθέντες πατέρες. Το κάθε μνήμα σκεπάζεται μόνο με χώμα. Είναι απλό, απέριτο και μόνο ένας μαύρος ξύλινος σταυρός με άσπρα γράμματα το μαρτυρεί. Το κημητήριο συνιστά το μεθόριο γης και ουρανού στη συνείδηση των μοναχών και λαμβάνει το συμβολικό χαρακτήρα της πύλης εισόδου στην αιώνια ζωή και την πολυπόθητη εγκατάσταση της ψυχής στα δεξιά του Κυρίου και Δημιουργού της. Οι αρσανάδες των αγιορητικών μονών είναι χώροι κτισμένοι στα λιμανάκια των μοναστηριών, όπου αποτραβούσαν τα καΐκια και τις βάρκες του οι μοναχοί. Αρσανάδες έχουν και τα υπηρωτικά μοναστήρια, όπως η Καρακάλου, για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Συχνά, κοντά στον Αρσανά, βρίσκεται ένας πύργος που εξυπηρετούσε τις ανάγκες του Αρσανάρη, των μοναχών αυτών, αλλά χρησιμεύε και ως πρώτη γραμμή άμυνας της Μονής από κάθε ξένη επιβουλή. Εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας είναι ο μεγαλοπρεπέστατος και ισχυρότατος πύργος που ορθώνεται ανάμεσα στη θάλασσα και τη Μονή, ο οποίος κτίστηκε το 1534 από αξιωματούχο του γεμόνα της Μολδαβίας Ιωάννη Ράρες σε αποστολή που είχε αναλάβει αυτός για την ανοικοδόμηση και την ανακαίνιση της Μονής από πρόσφατες καταστροφές. Η σημερινή αδελφότητα έχει να επιδείξει κατά τις τελευταίες δεκαετίες εξαιρετική συνέπεια και ζήλο, ανάλογα της βαριάς ιστορίας και πνευματικής παράδοσης που παραδόθηκε σε αυτήν από τις παλαιότερες γενναίες. Οι πτέρυγες της Μονής, που παλαιότερα ήταν σε ερηπιώδη κατάσταση, σήμερα έχουν ανακαινιστεί πλήρως ενισχύοντας την εικόνα ανανέωση και φρεσκάδας. Κάτι ανάλογο ισχύει και για τα κτίσματα και για τα κελιά που βρίσκονται στη γύρω περιοχή, όπου μαζί με τα περιβόλια και τους κήπους που περιβάλλουν τη Μονή μαρτυρούν την ενεργητικότητα και την εκμάδα της καρακαλινής αδελφότητας. Η επαναλειτουργία, επίσης, των δύο σημαντικών μετοχίων της Μονής στα νέα κερδίλια σερών και στις μαργαρίτες ρεθύμνης, Συμπληρώνει την αναγεννητική αυτή εντύπωση, γεγονός που αντανακλάται στις περιοχές που αυτά βρίσκονται. Σημαντική, επίσης, είναι η προσπάθεια συντήρησης και προβολής των ιερών κοιμηλίων, έργο που οι καρποί του θα συνοδεύουν τις επόμενες γενιές ως καλλιτεχνική και πνευματική παρακαταθήκη της Μονής. Σήμερα, η Μονή, συνεχίζοντας με συνέπεια την παράδοση των περασμένων μοναστικών γενεών, προσλαμβάνει αδιάκοπα το ένδοξο εχθές, μεταβολίζοντας το φιλόπονα σε ένα αξιοπρεπές τώρα, και παρασκευάζοντάς το σε ένα υποσχετικό αύριο. Η Ιερά Μονή Καρακάλου, όπως και σύνολο το Άγιον Όρος, εξακολουθεί να εκπέμπει το διαχρονικό μήνυμα του Ευαγγελίου, που συμπυκνώνονται στις φράσεις «Μετανοείτε», «Αδιαλείπτος προσεύχεστε», «Εν παντί ευχαριστείτε», «Πάντοτε χαίρετε». Αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, αυτά είχαμε για σας απόψε. Στο σημείο αυτό να σας υπενθυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 020-8292-7037 ή μέσω της ηλεκτρονικής μας διάστησης info.atjelenic.tv.net. Επίσης μην ξεχνάτε ότι πλέον μπορείτε να παρακολουθείτε από το κανάλι 225 στα Freeview διαδικτυακά, αλλά και από το Box της Cita UK, τις αγαπημένες σας ελληνικές και κυπριακές σειρές, τις τοπικές παραγωγές του σταθμού μας, 14 ελληνικά κανάλια από Ελλάδα και Κύπρο αλλά και πολλές κινηματογραφικές επιτυχίες. Πριν όμω αποχαιρετήσουμε, α ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στι επόμενε εκδηλώσει. Στι 30 Σεπτεμβρίου θα γίνει αγιασμό τη Σχολή Βυζαντινή Μουσική που διευθύνει ο πατέρα Ιωσήφ Παλιούρα στην Εκκλησία τη Παναγία στο Good Green. Την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, η Κυπριακή Εστία Λονδίνου γιορτάζει όλου του Κύπριου Αγίου στον Καθεδρικό Ναό της Παναγία στο Wood Green. Την 3η 8 Οκτωβρίου, ο Σύνδεσμο Λευκαριτών Ηνωμένου Βασιλείου διοργανώνει ιατρικά σεμινάρια στο Hall του Αγίου Δημητρίου στο Έτμορτον στι 6.30. Αμέσω μετά ακολουθούν οι ταινίε Μετά τον Φόνο και Συντρίμια Ζωή. Τα προγράμματα που μπορείτε να παρακολουθήσετε το Σαββατοκύριακο είναι Αύριο Σάββατο στις 7.30 την εκπομπή Ανέσπερον Φως που παρουσιάζει και επιμελείται ο πρεσβύτερος Σάββας Δαφίδ Βασιλιάδης. Αμέσως μετά στις 8 το βράδυ ακολουθεί η εκπομπή με το φακό του Hellenic TV που θα σας παρουσιάσει τα semi-finals του Tandem Show με τίτλο Show Me Your Talent. Επίσης, την Κυριακή στις 7.30 παρακολουθήστε την λογοτεχνική εκπομπή του Hellenic TV Τεχνόπολης με την Άννα Κωστοπούλου και την Μαρίνα Λιβανίου και αμέσως μετά στις 8 ακολουθεί η εκπομπή πρόσωπα με τον Βασίλη Παναγή. Τη Δευτέρα μη χάσετε στις 7.45 το πρόγραμμα με τίτλο «Θεϊκές ομορφιές» που σας ταξιδεύει στα όμορφα μέρη της Ελλάδος. Την Τρίτη στις 7.45 προβάλλεται η εκπομπή «Δράξας Θεπαιδείας» που επιμελείται και παρουσιάζει ο πατέρας Ιωσήφ Παλιούρας. Την Τετάρτη παρακολουθήστε την εκπομπή με το φακό του Hellenic TV, στην οποία θα προβάλλουμε τον αγιασμό της έναρξης της σχολικής χρονιάς του Ελληνικού Γυμνάσιου Λύκειου. Τέλος, παρακολουθήστε το The Family Law Show που επιμελείται και παρουσιάζει η Λούση Λοΐζου κάθε πέμπτη στις 7.45. Στο σημείο αυτό η εκπομπή Ομογένεια εδώ έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας και παρακολουθήσατε το πρόγραμμά μας. Περισσότερα νέα από την Ομογένεια του Λονδίνου θα παρακολουθήσετε στην επόμενη εκπομπή μας. Ας ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή στις 8.30 το βράδυ. Μέχρι τότε να έχετε μια καλή εβδομάδα. Καλό σας βράδυ.